Για όλα τα παιδιά που αγαπούν τη δράση, τις εκπλήξεις και τη γνώση, το Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως παρουσιάζει την εκπομπή «Πι και Φι για το παιδί». Ένα παιδικό ραδιοφωνικό μαγαζίνο που επιμελούνται και παρουσιάζουν η Κεσούδη Παναγιώτα και η Παπά Δέσποινα. Το Πι και Φι. Δράση, παιχνίδι και χαρά. Τα πάντα θα μάθουμε, παιδιά. Σας περιμένουμε το Σάββατο και κάθε Σάββατο στις 7 και 4 το απόγευμα να γίνουμε όλοι μια συντροφιά. Εδώ, στο Ράδιο Ελπίδα. Είμαι παιδί που ξεκινώ και ανοίγω τα φτερά μου. Θέλω ένα κόσμο αληθινό να χτίσω τα μοίρα, τα μοίρα. Καλώς ορίσατε, παιδιά, και τούτη τη φορά σε αυτή τη συντροφιά που μας γεμίζει με χαρά. Μαζί θα ταξιδέψουμε και όμορφα πράγματα θα μας τορέψουμε. Θα πούμε και τραγούδια, θα παίξουμε παιχνίδια. Το Πι και Φι, η ραδιοφωνική τούτη εκπομπή, θα γεμίσει τη στιγμή την ώρα αυτή την απογευματινή. Αν πράγματι μαζί μας θες να βρεθείς, θέσου και ετοιμάσου να απογειωθείς. Μια ιστορία ξεκινά και σε ένα πρωταγωνιστή σου αναζητά. Μη σταματάς να παρακολουθείς και σίγουρα κάτι μέσα εκεί σημαντικό θα βρεις. Μια φορά ήταν ένα ζευγάρι πολύ αγαπημένο. Την κοπέλα τη λέγαν Διονυσία και τον άντρα Χρήστο. Μια μέρα ο Χρήστος είπε στη Διονυσία ότι έπρεπε να φύγει, να πάει να πολεμήσει για να ελευθερωθεί η πατρίδα. Η Διονυσία, πολύ στεναχωρημένη, του είπε να προσέχει και ότι θα προσεύχεται γι' αυτόν να γυρίσει με το καλό και η πατρίδα μας να ελευθερωθεί. Ο νέος είπε «Καλύτερα μιας ώρας, ελεύθερη ζωή» και έφυγε. Ο Κίτσος μαζί με τον Κολοκοτρώνη και τους άλλους αγωνιστές ορκίστηκαν με το μυαλό, με το σώμα τους και με την ψυχή τους να απελευθερωθούν. Ο πόλεμος όταν άρχισε ήταν πολύ δύσκολος. Πολεμούσαν και μέρα και νύχτα. Όταν έβρισκαν λίγο χρόνο, κοιμόταν σε σπηλιές, κάτω από δέντρα ή και στο χώμα. Τα ρούχα τους ήταν για πολύ καιρό βρώμικα. Έμεναν για πολύ καιρό χωρίς φαγητό και χωρίς νερό. Άκουγαν όμως πάντα τις συμβουλές του στρατηγού Κολοκοτρώνη. Εκείνος προσευχόταν πριν από κάθε του κίνηση. Όταν νικούσαν σε μια μάχη, ο Χρήστος και οι άλλοι αγωνιστές χόρευαν και τραγουδούσαν από την πλευρά τους. Ακόμα και όταν χρειάστηκε, ο Χρήστος μπήκε σε μια βάρκα που λεγόταν Μπρίκι και πολέμησε στη θάλασσα με τους νησιώτες. Η Διονυσία έμενε στο σπίτι και πάντα σκεφτόταν το Χρήστο. Ευχόταν να γυρίσει πίσω. Η μητέρα της ήταν η παρηγοριά της, μα πιο μεγάλη παρηγοριά η Παναγία. Η μητέρα της έλεγε «Μη στεναχωριέσαι, κόρη μου. Ο Χρήστος έφυγε για κάτι πολύ σπουδαίο. Μαζί με τους άλλους αγωνιστές θα φέρει την ελευθερία». Μια μέρα ο Χρήστος γύρισε στο χωριό μετά από 80 ολόκληρες ημέρες. Η Διονυσία χάρηκε πολύ. Οι δύο νέοι παντρεύτηκαν και σε λίγο καιρό απόκτησαν παιδάκι. Ο πόλεμος όμως συνεχιζόταν και έτσι η οικογένεια του Χρήστου έφυγαν κλέφτες στα βουνά.
Όταν τελείωσε ο πόλεμος, είχαν καταφέρει όλοι μαζί να ελευθερώσουν την πατρίδα τους και όλοι μαζί χαιρόταν. Και εκείνη τους ευχαρίστησε. Αυτό το φαγητό και όμορφο που είναι το γλυκό. Μα ποιος θα με βοηθήσει η συνταγή μου να πετύχει? Το Πίκεφι προτείνει για σήμερα, παιδιά, μια νέα λιχουδιά. Από το ημερολόγιο της Ιωάννας. Αγαπημένο μου ημερολόγιο, σήμερα γιορτάζει ξαδέρφη μου η Βαγγελίτσα. Το πιο φοβερό είναι ότι είμαστε όλα τα ξαδέρφια μαζί στο οικογενειακό σπίτι στο Ναύπλιο και θα το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Θα καλέσουμε όλους τους φίλους μας από την πόλη και με τη μαμά και τη θεία θα φτιάξουμε ωραιότατα και νηστίσιμα φυσικά σουβλάκια από πατατάκια, ντομάτα και αγγούρι. Είμαι σίγουρη πως θα γίνουν ανάρπαστα. Μακάρι να μπορούσες να δοκίμαζες κι εσύ. Τις έχουμε ετοιμάσει πάρα πολλές εκπλήξεις. Ανυπομονώ να φτάσει η ώρα. Για δες τι ώρα έχει πάει. Με αγάπη η Ιωάννα. Ας μάθουμε λοιπόν, παιδιά, τη συνταγή της Ιωάννας, σουβλάκια με πατατάκια. Τα υλικά που θα χρειαστούμε. Μία σακούλα στρογγυλά κατεψυγμένα μικρά πατατάκια για τηγάνι. Ένα κιλό ντοματίνια. Μισό κιλό αγκουράκια Κρήτης. Καλαμάκια για σουβλάκια. Εκτέλεση. Πλένουμε προσεκτικά τα ντοματίνια και αφαιρούμε τα κοτσανάκια και τα φύλλα. Πλένουμε και τα αγκουράκια, τα καθαρίζουμε και τα κόβουμε σε φετάκια ενός εκατοστού. Τηγανίζουμε τα πατατάκια σε καυτό λάδι και τα βγάζουμε να κρυώσουν σε απορροφητικό χαρτί κουζίνας. Φτιάχνουμε τα σουβλάκια περνώντας ένα ντοματίνι, ένα αγκουράκι και ένα πατατάκι μέχρι να γεμίσει το ξυλάκι.
Αν θέλουμε μια εντυπωσιακή παρουσίαση, κόβουμε ένα στρογγυλό πεπόνι στη μέση και καρφώνουμε στην καμπύλη πλάτη του τα πολύχρωμα και πεντανόστιμα σουβλάκια. Και στη συνέχεια, παιδιά, φτιάξουμε ένα γλυκό για επιδόρπιο. Πάστα φλόρα. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι 4 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο ή καλαμποκέλαιο, ένα φλιτζάνι ζάχαρη, ένα φλιτζάνι κρασί λευκό, 2 κουταλάκια baking powder, 1,5 φλιτζάνα μαρμελάδα φράουλα, 3 κουταλές ρούμι, λίγο ελαιόλαδο για το άλυμα του ταψιού. Χτυπάτε στο μπολ του μίξερ το λάδι με το κρασί και τη ζάχαρη μέχρι να λιώσει. Ρίχνετε λίγο-λίγο το αλεύρι με το bacon, βάζετε το μείγμα σε μία λεκάνη, τα ζυμώνετε λίγο μέχρι να γίνει μία ζύμη απαλή και την αφήνετε για μισή ώρα. Χωρίσετε τη ζύμη σε δύο μπάλες. Στρώνετε τη μία μπάλα σε ένα ταψί νούμερο 26, καλύπτοντας και τα πλαϊνά. Βάζετε σε ένα μπολ τη μαρμελάδα με το ρούμι, ανακατεύετε και τη στρώνετε πάνω στη ζύμη. Χωρίζετε την υπόλοιπη ζύμη σε μικρά μπαλάκια, τα πλάθετε σε κορδόνια και τα στρώνετε διαγώνια πάνω στη μαρμελάδα. Ψήνετε το γλυκό σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 45 λεπτά. Αφήστε το να κρυώσει και σερβίρετε. Καλή σας όρεξη! Τσελεμέντες θα γίνω κι ό,τι μαγειρεύω θα το δίνω στα παιδιά. Φέρτε τα μαχαίρο πυρουνά σας και τα παραμύθια της γιαγιά σας. Τα παιδιά να φάνε και να πιούνε και ποτέ, ποτέ μην κοιμηθούνε νηστικά. Γέλιο, κέφι και χαρά είναι στο πρόγραμμα και αυτά. Μα αν θέλεις να τα μάθεις, σίγουρα με όλα θα γελάσεις. Ένας πατέρας πηγαίνει εξαγριωμένος στο σχολείο για να διαμαρτυρηθεί που το παιδί του πήρε 0. Του έβαλα 0, εξηγεί ο δάσκαλος, γιατί τον ρώτησα ποιος σκότωσε τον Αχιλλέα και δεν μου απάντησε. Μα τότε, φωνάζει ο πατέρας, έπρεπε να του βάζετε 10. Δηλαδή τι έπρεπε να γίνει ο γιος μου, καρφί? Τούβλα έρχονται, ντουβάρια μένουνε και εξέρχονται υλικά οικοδομών. Ο Πέτρος, αφού τελείωσε τις δουλειές του στην Αθήνα, γυρίζει με το τρένο στη Λάρισα. Όταν πέρασε ο ελεγκτής του λέει «Το τρένο αυτό πηγαίνει στην Καλαμάτα». Και ο Πέτρος, τον χαζό τον οδηγό, πάλι έχασε το δρόμο. Κατάλαβες, μαπ, και οι πόλεις κλέβονται μεταξύ τους. Τα ίδια πράγματα έχουν όλες. Ακρόπολη έχει και η Θεσσαλονίκη. Ρε πατριώτη, με συγχωρείς. Κατά πού πέφτει ο Λευκός Πύργος? Αν δεν κάνω λάθος, στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη? Γιατί εδώ τι είναι? Αθήνα. Πώς το πες αυτό? Αθήνα! Ένας κύριος τρέχει ολοταχώς με το αυτοκίνητό του, ακούγοντας στο ραδιόφωνο την εκπομπή «Κάθε μέρα παντού». Ξαφνικά σταματάει η μουσική και ο εκφωνητής λέει σε επίγουσα ανακοίνωση «Προσοχή, προσοχή! Ένας τρελός οδηγεί στην Πανεπιστημίου από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας». Και ο κύριος «Τι λέει αυτός? Εδώ οι τρελοί που πηγαίνουν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας είναι χιλιάδες». Και πουλά με δεις με πουλτόζα, θα σου στρίψει. Τι να μου στρίψει, μου γουρούνα, αυτοκίνητο του πουλτόζα. Καλά, πώς γίνεται και δεν ξέρεις ποδήλατο? Ποδήλατο δεν ξέρω γιατί μου λείπει ισορροπία. Είμαι ανισόρροπος. Ας παίξουμε, παιδιά, σε αυτή τη ραδιοφωνική μας συντροφιά. Και αν θέλεις να το συνεχίσεις, είσαι ελεύθερος τους πάντες να νικήσεις. Το παιχνίδι μας σήμερα, παιδιά, λέγεται «Τι είναι αυτό?». Για να παίξουμε αυτό το παιχνίδι, είναι καλύτερα να καθίσουμε όλοι μαζί, κάνοντας έναν κύκλο. Τότε ένας από εμάς σκέφτεται ένα αντικείμενο και χωρίς να το φανερώσει ή να το πει,
περιγράφει τις ιδιότητές του με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πολύ εύκολο να το βρούμε. Ένα παιδί λέει, για παράδειγμα, είναι απομακρυσμένος, τεράστιος και λαμπερός. Τι είναι αυτό? Τώρα προσπαθούμε εμείς όλοι να μαντέψουμε τι είναι. Αν δεν το κατορθώσουμε, πρέπει αυτός που κάνει την ερώτηση να μας δώσει κι άλλες λεπτομέρειες. Θα μπορούσε να μας πει: δίνει το φως της ημέρας και το ζωγραφίζουμε με κίτρινο χρώμα. Το παιδί που μαντεύει πρώτο το αντικείμενο έχει το δικαίωμα να κάνει την επόμενη ερώτηση. Μία παρόμοια παραλλαγή αυτού του παιχνιδιού λέγεται «Βεβαιώσου μόνος σου». Ένα παιδί πηγαίνει λίγο πιο μακριά από μας για να μην ακούει. Οι άλλοι παίχτες σκέφτονται ένα αντικείμενο που κατασκευάζεται, για παράδειγμα, στην Ελλάδα ή σε κάποια άλλη πόλη ή σε κάποια άλλη χώρα. Περιγράφουν τα χαρακτηριστικά του έτσι ώστε να μην είναι τόσο εύκολο για το παιδί εκείνο που προσπαθεί να το μαντέψει. Αν όμως κατορθώσει να το βρει, τότε έρχεται ένας άλλος παίκτης με μια άλλη έννοια. Το παιχνίδι διαρκεί τόσο ώστε όλοι οι παίκτες να μαντέψουν ένα αντικείμενο από μία φορά. Αν ο παίκτης δεν το βρει, τότε η ομάδα φανερώνει το αντικείμενο και σκέφτεται ένα καινούριο. Αν το παιδί που μαντεύει αποτύχει τρεις φορές, τότε παίρνει τη θέση του ένας άλλος παίκτης. Φυσικά, μπορούμε στη θέση αντικειμένων να σκεφτούμε επίσης ζώα, τίτλους βιβλίων, εκπομπές τηλεόρασης και άλλα και να προσπαθήσουμε να τα μαντέψουμε. Καλή σας διασκέδαση. Μαστορέματα σωρό και εργαλεία στείνουνε χορό. Σε πιανού τα χέρια θα βρεθούν, αν θέλεις ψάξε να το βρεις. Με αφορμή, παιδιά, την επέτειο της εθνικής μας γιορτής της 25ης Μαρτίου, θα φτιάξουμε ένα διακοσμητικό στεφάνι για να τιμήσουμε τους ήρωές μας. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι μία φωτοτυπία ενός ήρωα της Επανάστασης, πράσινη τέμπερα, σκληρό χαρτόνι, πινέλο, άσπρη και γαλάζια κορδέλα, ψαλίδι, κοπίδι, κόλλα, χρυσό κορδόνι, γκλίτερ και σελοτέιπ. Κολλάμε τη φωτοτυπία στο χαρτόνι. Χρωματίζουμε ένα στεφάνι με την τέμπερα. Σχεδιάζουμε τα φύλλα με πράσινο γκλίτερ. Βάφουμε το στεφάνι και χαράζουμε μία εγκοπή στο κάτω μέρος. Τυλίγουμε τις κορδέλες στην εγκοπή και δένουμε ένα φιόγκο. Αν επιθυμούμε, με χρυσό μαρκαδόρο γράφουμε πάνω στην κορδέλα 1821. Στερεώνουμε πίσω από το στεφάνι μια θηλιά με χρυσό κορδόνι για να το κρεμάσουμε.
σας δω. Δύση μωρέ η μάνα μου, για σας δω. Δύση δόλια η μάνα μου, μη πείτε πως λαβώ. Πολλές γιορτές σήμερα, παιδιά. Σάββατο 25 Μαρτίου γιορτάζουμε την Παναγία μας, τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, όπου ο Αρχάγγελος Μιχαήλ παρουσιάστηκε στην Παρθένο Μαρία και της είπε ότι θα γεννήσει γιο, το σωτήρα του κόσμου. Η Παναγία απόρρισε. Πώς είναι δυνατόν να συλλάβει και να μείνει παρθένος? Ο Θεόσταλτος Άγγελος της απάντησε: «Το Πνεύμα του Άγιο θα έρθει σε σένα και θα ρίξει επάνω σου την προστατευτική σκέπη και σκιά του». Η Θεοτόκος ανέλαβε το μεγάλο έργο της ενανθρώπισης του Θεού λέγοντας: «Ιδού η δούλη του Κυρίου, γεννηθήτο το θέλημά σου». Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας. Τέταρτη Κυριακή των Νηστειών, παιδιά, και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας μας λέει διάφορα για να βοηθηθούμε πνευματικά. «Εάν θέλεις να γραφτεί το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής», μας λέει ο Άγιος Ιωάννης, «να ποιος είναι ο πιο σίγουρος δρόμος? Η κλίμακα. Μια σκάλα δηλαδή που ξεκινά από τη γη και φτάνει στον ουρανό, στην αγκαλιά του Θεού. Στο πρώτο σκαλί αδειάζεις την καρδιά σου από τα υλικά, φθαρτά πράγματα, ενώ στο τελευταίο τη γεμίζεις με την αγάπη στο Θεό. Όσο όμως ανεβαίνεις στα σκαλιά, τόσο πιο επικίνδυνο είναι να πέσεις κάτω και να βρεθείς ξανά στην αρχή. Φύλακας και προστάτη σου ας είναι η ταπείνωση. Θυμήσου εκείνον τον αγωνιστή που ήθελε να σκέπτεται συνεχώς ταπεινά, αλλά δεν το κατάφερνε πάντα. Είσαι νηστευτής. Είσαι ήρεμος. Προσεύχεσαι πιο πολύ απ' όλους. Του ψιθύριζε ο λογισμός του και τον αναστάτωνε. Τότε μηχανεύτηκε το εξής κόλπο. Έγραψε στον τοίχο του δωματίου του με μεγάλα γράμματα τα ονόματα των πιο υψηλών αρετών. Της αγγελικής ταπεινοφροσύνης, της καθαρής προσευχής, της θερμής αγάπης και άλλων. Όταν λοιπόν του ερχόντουσαν λογισμοί υπερήφανοι, κοιτούσε τον τοίχο και έλεγε στον εαυτό του: «Ας κάνουμε τον έλεγχο». Διάβαζε τον τοίχο και αναρωτιόταν: «Μήπως έχεις ταπείνωση, αγάπη, προσευχή σαν των Αγίων?» Τίποτα από αυτά δεν απέκτησες ακόμα. Άρα βρίσκεσαι μακριά από το Θεό. Έτσι, ταπείνωνε τον εαυτό σου και διώχνε τους ενοχλητικούς λογισμούς. Και με όλα αυτά βοηθήθηκε. 33 είναι τα σκαλιά που πρέπει να ανεβούμε για να φτάσουμε στον ουρανό. Και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας έγραψε ένα ολόκληρο βιβλίο που το ονόμασε έτσι, Κλίμακα. Yeah.
και να ευχηθούμε σε όλα τα παιδάκια που γιορτάζουν, αλλά και τους μεγάλους, Βαγγελίτσες και Βαγγέλιδες, χρόνια σας πολλά. «Αγωνιστής με την πένα. Τι έγινε το 1821, παιδιά?» ρώτησε η δασκάλα. «Η ελληνική επανάσταση. Και τι πετύχαμε με την επανάσταση? Να ελευθερωθούμε από τη σκλαβιά. Και ποιοι το κατάφεραν αυτό?» «Οι ήρωες του 21. Δηλαδή τι έκαναν? Πήραν τα ντουφέκια, τα καριοφύλλα και τα γιαταγάνια και πολεμώντας από ραχούλα σε ραχούλα κέρδισαν τη λευτεριά. Και ποιοι είναι αυτοί οι ήρωες?» Από όλες τις μεριές της τάξης ακούστηκαν ονόματα. Κολοκοτρώνης, Καραϊσκάκης, Ανδρούτσος, Διάκος, Μπουμπουλίνα. Τι οφείλουμε σε αυτούς? Ευγνωμοσύνη και αγάπη. Γιατί τάχα? Γιατί μας χάρισαν τη λευτεριά. Η δασκάλα πήρε βαθιά ανάσα. Φαινόταν ευχαριστημένη από τις απαντήσεις μας. Και ωστόσο είπε: «Ναι, αλλά...» «Αλλά παραλείψατε έναν ήρωα. Ποιον? Τον Κανάρη? Όχι. Τον Μπότσαρη? Όχι, όχι. Ο ήρωας αυτός που ξεχάσατε δεν φορούσε φουστανέλα. Και τι φορούσε? Κουστούμι? Κουστούμι? Και πώς πολεμούσε? Δεν πολεμούσε. Μα τότε τι ήρωας ήταν? Και δεν μου λέτε, ήρωας είναι μόνο εκείνοι που μάχονται με όπλα?» Πραγματικά, αυτό ήταν κάτι που δεν το είχαμε σκεφτεί. Στη ζωή υπάρχουν ήρωες που δεν κρατούν πολεμικό όπλο. Είναι οι καθημερινοί ήρωες που αγωνίζονται ο καθένας όπως μπορεί. Ήταν τώρα η σειρά μας να την τρελάνουμε στις ερωτήσεις. Και πώς αγωνίστηκε ο ήρωας που ξεχάσαμε? Με την πένα του. Είναι όπλο η πένα? Είναι. Στα χέρια ενός ποιητή? Είναι. Και ήταν ποιητής?
Ναι, και πώς τον έλεγαν? Έγινε σιωπή στην τάξη. Σταμάτησαν οι ερωτήσεις, σταμάτησαν και οι απαντήσεις. Ύστερα η δασκάλα μας είπε τονίζοντας μία-μία τις λέξεις. Δίπλα στους ήρωες που αναφέρατε και που αγωνίστηκαν με ηρωισμό και αυτοθυσία, αγωνίστηκε και ο Διονύσιος Σολωμός. Δεν μύρισε ποτέ ραχούλες, δεν κράτησε ποτέ πιστόλια, δεν μύρισε μπαρούτι. Μόνο από μακριά άκουγε το θόρυβο της μάχης. Κι όμως η πένα του πολεμούσε. Πολεμούσε με τους στίχους του. Μπορεί οι άλλοι ήρωες να μας χάρισαν τη λευτεριά, όμως ο ποιητής μας έδωσε ένα σύμβολο. Και μάλιστα το έδωσε, όπως και την υπόλοιπη ποιησή του, στην απλή γλώσσα του λαού, που λίγοι γραμματισμένοι τη χρησιμοποιούσαν ως τότε. Τα λόγια του ύμνου τα ξέρουμε όλοι απ' έξω. Αλλά για να δούμε καλύτερα τι θέλουν να πούν. «Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με βία μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη, των Ελλήνων τα ιερά, και σαν πρώτα ανδριωμένη, χαίρε, ο χαίρε, ελευθεριά». Βάλαμε τα δυνατά μας όλα τα παιδιά και είπαμε πολύ προσεκτικά τον εθνικό ύμνο για να γαλιάσει η ψυχή του ποιητή, καθώς λέγαμε το τραγούδι του. Επίκαιροι όσο ποτέ, οι ήρωες του 1821, παιδιά, είπαν διάφορα πράγματα που καλό θα είναι να τα κλείσουμε στην ψυχή μας, γιατί και εμείς αγαπάμε την Ελλάδα, το ίδιο με αυτούς. Έγραψε η Μπουμπουλίνα ένα γράμμα στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνιο που έλεγε: «Αγαπητέ Θεόδωρε Κολοκοτρώνη, θα ήθελα να σου πω ότι μπορώ να δώσω όλη μου την περιουσία στον αγώνα για την ελευθερία της πατρίδας μας. Δίνω τα πλοία μου για τον αγώνα, στη θάλασσα, και εγώ η ίδια θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις». Με εκτίμηση, Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα. Η Μαντώ Μαυρογένους: «Δεν με νοιάζει τι θα γίνω αν είναι να ελευθερωθεί η πατρίδα μου. Θα πεθάνω αν χρειαστεί για την ελευθερία». Και με αυτά τα λόγια έμπαινε και αυτή στη μάχη. Ο Αθανάσιος Διάκος είπε τα εξής λόγια που έμειναν στην ιστορία: «Εγώ Γρεκός γεννήθηκα, Γρεκός και θα πεθάνω». Όσοι συναντούσαν τον Νικηταρά, και ιδίως οι Τούρκοι, φώναζαν: «Νικηταρά, Νικηταρά, που έχεις τα πόδια σου φτερά και στην καρδιά ατσάλι». Ο Κωνσταντίνος Κανάρης, όταν μετά την Επανάσταση έγινε υπουργός Ναυτιλίας, μπήκε στη Βουλή και με πολύ θυμό είπε τα εξής λόγια: «Τι θέλει αυτή η πολυθρόνα εδώ? Βγάλτε την γρήγορα έξω, γιατί θα την πετάξω από το παράθυρο. Στο Υπουργείο δεν ήλθα να περάσω στις διακοπές μου και να αναπαυθώ. Ήρθα εδώ για να δουλέψω». Ο Καποδίστριας, ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας, ο Άγιος της Πολιτικής, είπε τα εξής σπουδαία λόγια: «Αρνούμαι να δεχτώ έστω και έναν οβολό από το κράτος, όταν γνωρίζω ότι υπάρχει έστω και ένα παιδί που πεινάει». Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο μεγάλος στρατηγός, όταν αποφασίσαμε να κάνουμε την Επανάσταση, έλεγε: «Δεν συλλογιστήκαμε ούτε πόσοι είμαστε, ούτε πόσα άρματα έχουμε, ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τις πόλεις, ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε: Πού πάτε να πολεμήσετε, βρε, με τα σιταροκαράβια βατσέλα? Αλλά ως μία βροχή έπεσε σε όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας, και όλοι, και ο κλήρος μας, και οι προαστοί, και οι καπεταναίοι, και οι πεπαιδευμένοι, και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όπου συμφωνήσαμε σε αυτό το σκοπό και κάναμε την Επανάσταση». Για την Μπουμπουλίνα επίσης λένε τα εξής λόγια: «Καπετάνισα γενναία, σπουδαία, μπροστά της οι ανδροί υποχωρούν και οι άνανδροι ντρέπονται». Ο Γιώργος Καραϊσκάκης είπε τα εξής λόγια: «Ο αληθινός αφέντης είναι εκείνος που καμε πρώτα δούλος, όμως αλλή στον αφέντη που δούλος γίνηκε». Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος έγραψε μια επιστολή στους γαλαξιδιώτες και έλεγε τα εξής:
Εγώ είμαι στο ποδάρι με τα παλικάρια μου και εσείς να πάρετε τα άρματα αμέσως. Ο Παπαφλέσσας. Εγώ δεν ήρθα εδώ να μετρήσω το στρατό του Μπραήμι πόσος είναι. Ήρθα να πολεμήσω. Τη Φευγάλα να μην τη βάζετε με το νου σας, όποιος κι αν είναι κίνδυνος απέναντί μας. Αυτά τα λόγια, παιδιά, κρατήστε τα ως φυλαχτό στην ψυχή σας. Και δώστε στην Ελλάδα αυτό που της αξίζει. Χρόνια πολλά σε όλους και στην Ελλάδα μας. Σίγουρα σ' αρέσει να τα ξεφυλίζεις, σ' αρέσει και να τα μυρίζεις. Μαζί τους ταξιδεύεις και χίλια πράγματα μαθαίνεις. Ο λόγος για τα βιβλία που μπορεί ο ίδιος να χαρείς ή δώρο να τα κάνεις και να ευχαριστηθείς. Δύο βιβλιοπροτάσεις, παιδιά, σήμερα, σύμφωνα με την ημέρα, θα σας προτείνουμε να διαβάσετε τα Ελληνάκια της Ευγενίας Φακίνου, τα οποία λένε τα εξής. Σε κάποιο νησί για χρόνια αφέντης ήταν ο αγάς και έκανε ό,τι αυτός ήθελε. Οι Έλληνες κάτοικοι έπρεπε να τον υπακούν, να του δίνουν μερίδιο από τη σοδιά, χωρίς κανείς να τολμά να μιλήσει. Γι' αυτό πολλά παλικάρια ξενιτεύονταν στα καράβια. Ανάμεσά τους και ο Γιώργης. Όταν γύρισε μετά από καιρό, βρήκε το χωριό άδειο και το Παγόνι, το αγαπημένο πουλί της αδερφής του, της Μαρίας, άρχισε να του διηγείται τι έγινε την Κυριακή που γίνονταν οι γάμοι της Παγώνας και του Γιάννου. Ένα πολύ όμορφο βιβλίο που μας μιλάει για την εποχή εκείνη, αλλά και για τη λαϊκή μας παράδοση. Καλό είναι να τη γνωρίζουμε, παιδιά, τα Ελληνάκια της Ευγενίας Φακίνου. Ένα ακόμη βιβλίο πολύ όμορφο είναι «Η πατρίδα μου, το πιο όμορφο κομμάτι της καρδιάς μου», της Ελένης Τσιάσιου. Γιατί το μικρό Ελληνόπουλο είναι λυπημένο, γιατί θέλει να φύγει, θα καταφέρει η θάλασσα να το παρηγορήσει? Πού θα το ταξιδέψουν τα γαλανά της κύματα? Μπείτε μαζί με το Ελληνόπουλο στη βαρκούλα της ιστορίας και κλείστε μέσα στην καρδιά σας τη γλυκιά μας Ελλάδα. Καλή ανάγνωση! Μη σταματήσεις να χαρείς, τα πάντα να εξερευνείς. Και αν θέλεις να μας ξαναβρεις, το άλλο Σάββατο να ξανάρθεις. Εδώ, στο Ράδιο Ελπίδα, στους 96.1. Έως το επόμενο Σάββατο, να περνάτε καλά και δημιουργικά το χρόνο σας. Χαίρετε! Με τη σε...
Για όλα τα παιδιά που αγαπούν τη δράση, τις εκπλήξεις και τη γνώση, το Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως παρουσιάζει την εκπομπή «Πι και Φι για το παιδί». Τον ουρανό κάνω κάτι, μολύβια της αλτίδες. Ένα παιδικό ραδιοφωνικό μαγαζίνο που επιμελούνται και παρουσιάζουν η Κεσούδη Παναγιώτα και η Παπά Δέσποινα. Στο Πι και Φι. Δράση, παιχνίδι και χαρά. Τα πάντα θα μάθουμε, παιδιά. Σας περιμένουμε το Σάββατο και κάθε Σάββατο στις 7 και 4 το απόγευμα να γίνουμε όλοι μια συντροφιά. Εδώ, στο Ράδιο Ελπίδα. Είμαι παιδί που ξεκινώ και ανοίγω τα φτερά.